Πανέτοιμα είναι τα σχολεία για να υποδεχτούν πίσω στις τάξεις τους μαθητές δημοτικών καθώς και τους τελειόφοιτους λυκείων και τεχνικών σχολών με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν να είναι τα ίδια με προηγουμένως. Οι σχολικές αίθουσες είναι εξοπλισμένες με μονά θρανία και αντισηπτικά και είναι έτοιμες από τη Δευτέρα να υποδεχτούν τους μαθητές. Να τηρούνται οι αποστάσεις ανάμεσα στα παιδιά, οι αποστάσεις ανάμεσα στα παιδιά και στον εκπαιδευτικό. Θα πρέπει να γίνεται συχνό κλείσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικού. Να γίνεται επαρκής αερισμός των αισθουσών, η χρήση της μάσκας από τους εκπαιδευτικούς στη βάση βεβαίως των οδηγιών που αναφέρονται στα πρωτόκολλα. Όσο αφορά τα λύκεια και τις τεχνικές σχολές, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και στους μαθητές. Όλη αυτή τη βδομάδα οι συνάδελφοι διευθυντές προετοίμασαν τα σχολεία για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τη Δευτέρα τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Θα ισχύουν τα ίδια πρωτόκολλα που ίσχυαν πριν κλείσουμε. Έχουν οριστεί συνάδελφοι που θα συνορεύουν, έχουν οριστεί χώροι που θα κάνουν τα παιδιά τα διαλύματα, ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις δύσκολες τιμές που περνούν. Πάντως, εξακολουθεί να υπάρχει μια αναστάτωση στον τομέα της εκπαίδευσης με αφορμή τα rapid test. Εμείς ζητούμε, όπως γνωρίζετε, να γίνει το rapid test σε όλα τα παιδιά, όπως θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με το Θέμη Πολυβίου, το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει οδηγίες να μην επιτραπεί είσοδος στο σχολείο σε κανένα εκπαιδευτικό που δεν έχει αρνητική ένδειξη rapid test. Το προηγούμενο διάστημα, οι σχολικές εφορίες φρόντισαν να εξοπλίζουν τις σχολικές αίθουσες με μονοθέσια θρανία, παραδίδοντας περισσότερα από 6.000 θρανία στα σχολεία.